Φίλοι μου, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Σήμερα θα κάνουμε έναν μουσακά. Τον έχω ξανακάνει, αλλά ας τον κάνω άλλη μία φορά, μήπως και δεν τον έχετε δει όλοι. Τις μελιτζάνες και τις πατάτες που έχω θα τις ψήσω στο φούρνο. Δεν θα τα τηγανίσω. Απλά τι θα κάνω. Θα λείψω με λίγο λαδάκι το ταψί μου. Μην μου κολλήσουνε κάτω. Αυτό. Και από πάνω θα βάλω τις μελιτζάνες. Θα τις περάσω με λίγο λαδάκι από πάνω. Έχω κάνει προθέρμανση στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Στις αντιστάσεις πάνω κάτω και θα τις βάλουμε να ψηθούν. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το τηγάνι, που η μελιτζάνα ξέρουμε ότι τραβάει πολύ λάδι. Εδώ είδατε πόσο έχουμε βάλει, απλά τη αλείψαμε λίγο με το πινελάκι. Και θα το βάλουμε στο φούρνο. Έλα. Βγάζουμε την πρώτη παρτίδα, έχουν γίνει και συνεχίζουμε. Γράψε. Βάλαμε τη δεύτερη παρτίδα και ρίχνουμε από πάνω πολύ λίγο αλάτι. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα κάνουμε και τις πατάτες μας. Και μετά θα φτιάξουμε τον κιμά μας. Και αυτές τις πασπαλίζουμε με λίγο αλατάκι, όχι πολύ. Και στο φούρνο με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε βάλει λάδι στην κατσαρόλα και έχω τρίψει δύο κρεμμύδια. Να γυαλίσουν καλά. Εδώ έχω βάλει κιμά περίπου 3/4. Ακόμα ιδανό. Ντομάτα φρέσκια που έκοψα. Αλάτι και πιπέρι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κιμά. Όχι. Βάλαμε το κιμά μας μέσα. Το πατήσουμε καλά. Από όλες τις μεριές. Σκόρδο δεν έβαλα, δεν βάζω σκόρδο στο μουσακά. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, όχι πολύ. Και
Έβαλα λατάκι πιπεράκι και θα ρίξω και τρεις ντοματούλες που τις έτριψα. Θα βάλω και λίγο νεράκι και θα τα αφήσω να βράσει. Στο τέλος θα βάλουμε τον μαϊντανό. Θα ρίξουμε και τον μαϊντανό μέσα που έχουμε και θα τα αφήσουμε λίγο ακόμα να βράσει, να φύγουν τα ζουμιά του. Αν και θα μπορούσαμε να ρίξουμε και μια-δυο κουταλίτσες σπριγανιά, αλλά δεν θα ρίξω. Θα τα αφήσω έτσι. Έχουμε στρώσει τις πατάτες μας. Μία στρώση, δεν έχουμε δεύτερη. Αυτή είναι. Θα βάλουμε το κιμά μας. Κιμά έχω πάρει μοσχαρίσιο. Τώρα, αν θέλετε εσείς να πάρετε ανάμεικτο, χοιρινό και μοσχάρι, μπορείτε να πάρετε. Βάλαμε το κιμά μας και τώρα στρώνουμε τις μελιτζάνες μας. Στρώσαμε και τις μελιτζάνες και τώρα θα κάνουμε την μπεσαμέλ. Λοιπόν, έχω βάλει δύο κεφαλάκια μοσχοκάρι εδώ και θα το τρίψω. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να παιδευόμαστε με το χέρι. Έτοιμο. Θα βάλουμε ένα κομμάτι βούτυρο. Μαργαρίνη έβαλα. Θα αρχίσει να λιώνει. Και θα ρίξω το αλεύρι. Για αυτή την ποσότητα τώρα που θέλω να κάνω, θα βάλω 8 κουταλιές αλεύρι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Αν ήταν λίγο μεγαλύτερο το ταψί θα βάζαμε 9. Να το δουλέψουμε λίγο. Ένα μισή λίτρο γάλα και αρχίζουμε και δουλεύουμε. Θα ρίξουμε και λίγο αλατάκι, όχι πολύ. Αρχίζει και πίζει η κρέμα μας. Θα ρίξουμε το μοσχοκάριτο. Έβαλα και λίγο πιπεράκι λευκό μαζί με το αλάτι.
Και στο τέλος θα ρίξουμε τα αυγουλάκια. Ρίχνουμε και τα αυγά και τα δουλεύουμε πολύ πολύ καλά. Έχει πήξει κρέμα μας, κλείσαμε το μάτι μας. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Μπέσαμε, ρίξουμε από πάνω. Θα βάλουμε και λίγο τριμμένο γκούντα από πάνω. Και έχουμε κάνει προθέρμανση στο φούρνο μας. Στους 180 βαθμούς, δεν θέλει πολλή ώρα, γιατί ήδη αυτά είναι ψημένα. Ορίστε. Το βάλαμε στο φούρνο. Μόλις αρχίσει και ξανθίνει από πάνω, γιατί σχεδόν είναι ψημένα όλα, θα το βγάλουμε, δεν το αφήσουμε να καεί. Ο μουσακάς μας, παιδιά, είναι έτοιμος. Μόλις τον έβγαλα. Δεν θα κόψω κομμάτι ακόμα, είναι αμαρτία. Ζεματάει. Θα τον αφήσω να κρυώσει λίγο και θα κόψουμε κομματάκι να τον δούμε. Ο μουσακάς έτοιμος. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε την εγγραφή στο κανάλι μου, έχουμε πει. Χτυπήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων και μια κοινοποίηση να μας μάθουν και οι φίλοι σας. Ευχαριστώ.